Τράπεζες, τι θα γίνει, κύριε Σακελάρη, από αύριο? Με τις τράπεζες, αυτό είναι το ζητούμενο. Αύριο, ξέρετε, συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση, ή μάλλον με συγχωρείτε, η Τράπεζα της Ελλάδος θα κάνει τα απαραίτητα. Πρόσθετη ρευστότητα. Θα κάνει έτοιμα σήμερα. Θα κάνει έτοιμα σήμερα και νομίζουμε ότι πλέον υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, βάσιμα επιχειρήματα υπέρ του να δοθεί αύξηση στη ρευστότητα στον Έλλα. Έτσι κι αλλιώς έχει υπάρξει μια σταθεροποίηση μέσα από την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των αρνητικών αυτών, με τις αρνητικές επιπτώσεις περιορισμών. Αλλά από εδώ και πέρα δεν υπάρχει, δεν συντρέχει λόγος να μην αυξηθεί η ρευστότητα. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο της Ευρωζώνης υπάρχει η συνέστηση της ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία και όχι απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, θα δώσει χρόνο απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Αυτό να ρωτήσω τον κύριο Μαυρίδη. Νομίζω ότι αυτό που θα πρυτανεύσει επιτέλους όμως είναι η ανάγκη να βρεθεί μια πραγματική βιώσιμη λύση. Δεν θέλω να σας επαναλάβω για το πόσο έχουμε προσπαθήσει για να βρεθεί αυτή η βιώσιμη λύση.